από προσοχές προβλεπόμενες ως απρόβλεπτα χειροφύλληματα από ιερωμένο περιέλαμβανε η επίσκεψη Πούτιν στην Ελλάδα. Το κερί περίμενε σε δίσκο τον επωνομαζόμενο και τσάρο της Ρωσίας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ασπάστηκε το άξιο νεστή, όμως αμέσως μετά ο μοναχός έσπευσε όχι απλά να τον ασπαστεί, αλλά να του φιλήσει και τη δεξιά. Ο ίδιος πάντως ατάραχος, σαν να το περίμενε. Αλλά αυτό δεν ήταν και το μόνο περίεργο που κατέγραψαν οι κάμερες κατά την επίσκεψη του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ελλάδα. Ο μοναχός υπερέβαλε στις εκδηλώσεις αγάπης. Ο πρωθυπουργός πάλι στάθηκε στο άλλο άκρο. Σχεδόν τον έστησε. Το πρωτόκολλο επέβαλε ο Αλέξης Τσίπρας να τον περιμένει στο κεφαλαίο του Μαξίμου. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε, αλλά χρειάστηκε να κόψει ταχύτητα. Ο πρωθυπουργός δεν είχε ακόμη φάνη στην πόρτα του Μαξίμου. Όταν το έκανε, χρειάστηκε να κατέβει κάπως πιο γρήγορα. Με γραβάτα ή χωρίς, ο Πούτιν μοιάζει ατσαλάκωτος. Ο ίδιος προσέχει, όπως λένε, την εμφάνισή του και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Αν παρατηρήσει κανείς ποια είναι η τελευταία του κίνηση πριν μπει στο αυτοκίνητο, στο αεροδρόμιο, στο Βυζαντινό Μουσείο ή στο Άγιο Όρος, θα δει ότι πάντα, μα πάντα, βγάζει το σακάκι. Όταν είναι αναγκασμένος να κάτσει, φορώντας το, φροντίζει πάντα να το φτιάξει. Οι λεπτομέρειες στις κινήσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν λένε πολλά για τον ίδιο, λένε όσοι τον παρατηρούν. Στις υπογραφές των συμφωνιών πλάι στον Αλέξη Τσίπρα, η στάση του μοιάζει βγαλμένη από την εκπαίδευσή του στο τζούντο. Τα χέρια στο πλάι και τα πόδια ελαφρώς ανοιχτά είναι η πιο ξεκούραστη στάση για πολύ ωραία ορθοστασία. Όμως οι κινήσεις του κάποιες φορές τον προδίδουν. Η αμηχανία φαίνεται στο πρόσωπό του. Κάνει πολλές γκριμάτσες δαγκώνοντας τα χείλη του. Ενώ και το δεξί του χέρι τον προδίδει πολλές φορές, καθώς έχει ένα ελαφρύ τικ. Αν και προσπαθεί να το κρύψει, κινώντας διαρκώς τα δάχτυλά του. Ταξίδι, συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, συνάντηση με τον πρωθυπουργό, συμφωνίες. 12ωρο έκλεισε ο Πούτιν, αλλά φαινόταν ακμεότατος και στο Βυζαντινό Μουσείο. Μάλιστα, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον με τη μοναδική ψηφιδωτή εικόνα διπλής όψης. Μυστικό αρκούδι δεν χορεύει, λέμε εδώ στην Ελλάδα, και έτσι η βραδιά για τον πρωθυπουργό και τον Ρώσο πρόεδρο περιέλαμβανε και ένα πλούσιο γεύμα. Με πρώτο πιάτο, σαγανάκι γαρίδες με ντομάτα και τυρί, κυρίως πιάτο αρνάκι ραγού με πατάτες, ντομάτες και γιαούρτι, και επιδόρπιο παγωτό βανίλια, σοκολάτα και κανέλα. Εκτός από λευκό κρασί και λόγο καταγωγής, ο Αλέξης Τσίπρας φρόντισε να κεράσει τον Ρώσο πρόεδρο και κάτι που μοιάζει οπτικά τουλάχιστον με το εθνικό ποτό της Ρωσίας. Τσίπουρο, και το οποίο φρόντισε να τον ενημερώσει ότι είναι δυνατό για να λάβει άμεση απάντηση. Δεν είναι ούτε κονιάκ ούτε βότκα. Εμάς δεν μας ρίχνουν οι πύραυλοι ούτε η βότκα. Η ευχαρίστηση του Βλαντιμίρ Πούτιν φάνηκε και στο τέλος της βραδιάς, όταν προσκάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα στη Ρωσία. Πριν καν κατέβει από το αεροπλάνο, ο Ρώσος πρόεδρος της Σπέτσνας, που μεταφράζονται σε ειδικές δυνάμεις στα ελληνικά, είχαν λάβει θέσεις παντού. Η προσωπική του ασφάλεια επαγρυπνά ακόμη και όταν μπαίνει στη λιμουζίνα τάγκ. Με μια ειδική παραγγελία στη Γερμανία, ο Βλαντιμίρ Πούτιν απέκτησε ένα στόλο από αυτά τα υπερπολυτελή αυτοκίνητα που αντέχουν σφαίρες, μικρούς πυράβλους ή ακόμη και τη φωτιά. Αλλά και πολλά βανάκια πολύ ειδικών αποστολών. Δεν είναι τυχαίο ότι τον ακολουθούν τόσα βανάκια. Είναι γεμάτα από σωματοφύλακες που είναι έτοιμοι να επέμβουν ανά πάσα στιγμή. Είναι εξοπλισμένοι με τα πιο σύγχρονα όπλα. Τα βαλιτσάκια που κρατούσαν οι σωματοφύλακες στο λιμάνι της Δάφνης, στο Άγιο Όρος, μόνο ρούχα δεν περιείχαν. Μόλις το τζιπ του Προέδρου ξεκίνησε, σαν τηλεχειριζόμενοι, οι φρουροί κινήθηκαν για να λάβουν θέση. Στο τζιπ συνοδείας. Και πριν ο Βλαντιμίρ Πούτιν πατήσει ξανά στο έδαφος, εκείνοι ήταν και πάλι έτοιμοι. Στην Αθωνική Πολιτεία βρίσκεται και ο Αχιλλέας Πατσούκας και θα μας περιγράψει τώρα όσα έγιναν και κλεισμένο των θυρών και χωρίς καθόλου κάμερες στη μονή του Αγίου Παντελεήμονα. Αχιλλέα. Σύμβουλος του Ρώσου Προέδρου μας αποκάλυψε πριν από λίγο προς τις συνομιλίες που είχε με τους συνεργάτες του, τους εκμυστηρεύτηκε πως το ταξίδι του στην Αθωνική Πολιτεία ήταν με διαφορά το καλύτερο ταξίδι του εκτός Ρωσίας την τελευταία δεκαετία. Τώρα, εντυπωσιακό επίσης ήταν το γεγονός, αν και αναμενόμενο, πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε τέτα-τέτ συνάντηση με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτη Εφραίμ, στην Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους, ενώ δεν δίστασε να τον ευχαριστήσει εμέσως για το γεγονός πως η ζώνη του Θεοτόκου ταξίδεσε πριν από 5 χρόνια στη Ρωσία και την προσκύνησαν χιλιάδες Ρώσοι προσκυνητές.
Τώρα να πούμε πως αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι από αυτό το ταξίδι, δεν είναι άλλο πως από χθες το βράδυ, στη διάρκεια της σημερινής μέρας, αλλά και αύριο, η εικόνα του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αθήνα, στο Βυζαντινό Μουσείο, στα νερά της Χαλκιδικής, αλλά και στο Άγιον Όρος, έχει μπει σε όλα τα σπίτια της Ρωσίας, γεγονός που αποτελεί την καλύτερη διαφήμιση για την Ελλάδα και τον ελληνικό τουρισμό. Ένα χαρτί το οποίο, αν η ελληνική κυβέρνηση αξιοποιήσει κατάλληλα, τα επόμενα χρόνια θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση του ρωσικού τουριστικού ρεύματος.